Μεθαύριο, αύριο, όχι μεθαύριο, λύγει η προθεσμία για το, αυτά τα πολυεκαθαριστικά για την πρώτη δόση. Έτσι, τα πολυεκαθαριστικά. Όποιος δεν έχει πάρει, τι θα κάνει τελευταία στιγμή. Περιμέναν ορισμένοι, περιμέναν να πάρουν, δεν πήραν. Θα πρέπει να δοθεί παράταση. Σε διαφορετική περίπτωση, το ληξιπρόθεσμο κομμάτι του εκαθαριστικού έχει 1% επιβάρηση και κάθε μήνα. Ναι, αλλά αν δεν σου έχει έρθει στο σπίτι σου το πολυεκαθαριστικό. Αν δεν σου έχει έρθει στο σπίτι σου και σου έρθει. Βέβαια, θα πρέπει να πας στην εφορία, αλλά αν δεν σου έχει έρθει στο σπίτι σου και σου έρθει μετά από 2 μέρες με ημερομηνία λήξης 31, πρέπει, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Έχεις φάει την προσάυξη. Άρα λοιπόν, αλλά τώρα αν είναι μια λύση 500 ευρώ, πόσο θα είναι προσάξει, 5 ευρώ. Εντάξει, 3 ευρώ. Είναι 300 ευρώ, 3 ευρώ. Ναι, παιδί μου, αλλά δεν θα φταίει και ο φορολογούμενος, γιατί δεν θα έχει πάει το καθαρίστημα. Ναι, αλλά άντε να το αποδείξεις, άντε να το αποδείξεις ότι δεν έρχεται με συστημένο αυτό, άντε να αποδείξεις ότι δεν σου ήρθε εμπρόθεσμα. Αν σου ήρθε, Ευαγγέλη μου, τη Δευτέρα. Και πας στον έφορο και πεις εμένα τώρα μου ήρθε και έρχομαι να πληρώσω. Δεν μπορεί να κάνει καλή πίστη, δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει ο έφορος και να αλλάξει την ημερομηνία. Για τα γεύματα παίξουν ρόλο. Το μόνο που θα πρέπει να γίνει, θα παίξει ρόλο και το έχει δει το Υπουργείο Οικονομικών. Και πιστεύω ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει μια παράταση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, θα τη δώσει είτε σήμερα το απόγευμα ή αύριο. Αύριο, αν είναι να τη δώσει, θα τη δώσει αύριο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και άλλες ημερομηνίες που τρέχουν 31. Τρέχουν ημερομηνίες που έχουν βγει με την περαίωση που όσοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις. Μέχρι και το, οι περισσότερες δηλώσεις μέχρι και το 11 είχαν δυνατότητα μέχρι 39 να πάνε να τις υποβάλουν. Ναι. Άρα λοιπόν. Και είναι και η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος. Ακριβώς. Αυτό όμως πέρασε τον Αύγουστο, αλλά άρχισε να εκτελείται και να μπορούν να παραλαμβάνουν δηλώσεις οι εφορίες εδώ και 10-15 μέρες. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να δοθεί παράταση. Δεν γίνεται αυτό. Ένας νόμος ψηφίζεται 25 Αυγούστου να αρχίζει να εκτελείται από τον Σεπτέμβριο και να είναι η παράταση μέχρι 31. Και με εφορίες. Ωραία, με εντάξει, ακούστηκε το θέμα αυτό. Τώρα να δούμε με τις αποδείξεις τι γίνεται, τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Γιατί ξανά συγχυστήκαμε. Και για το αφορολόγητο. Ναι, και για το αφορολόγητο. Τι ισχύει λοιπόν για τα εισοδήματα του 11, αυτό που μαζεύουμε φέτος. Έτσι, Βαγγέλη. Αυτό χτες, μέχρι χτες λέγανε ότι θα μας αναγκάσουν μέσα σε 3 μήνες να μαζεύουμε περισσότερες αποδείξεις. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό. Αυτό λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν μπορεί ένας φορολογούμενος μέσα σε 3 μήνες να συλλέξει έτσι όπως ήταν το πραγματικό γεγονός, να συγκεντρώσει αποδείξεις διπλάσιες των αποδοχών του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να καταναλώσει, διότι κάποιος που είχε υποχρέωση 5.000, αν τον πήγαινε στις 10.000, αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να συγκεντρώσει 5.000 αποδείξεις μέσα σε διάστημα 3 μηνών. Τι έπρεπε να καταναλώνει. Λοιπόν, και δεν υπάρχει και οικονομική δυνατότητα. Άρα λοιπόν οι αποδείξεις πήγανε το νέο καθεστώς από 1η-1η του 12, ισχύει το παλιό καθεστώς 25% πάνω στο ποσό μέχρι 15.000 ευρώ αποδείξεις, μέχρι 60.000 δηλαδή. Άρα λοιπόν. Έχουμε. Για να πες το αυτό, 25% επί. Μέχρι τις 60.000. Δηλαδή, αν έχεις 20.000 επί 25% θα πρέπει να συγκεντρώσεις 5.000 αποδείξεις. Εδώ όμως το Υπουργείο Οικονομικών αυτό ίσχυε με αφορολόγητο 12 και μετά 8.000. Τώρα που το αφορολόγητο. Το αφορολόγητο είναι 5.000. Το αφορολόγητο πια. Αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου. Ωραία. Εσύ κύριε καθηγητά, τα καταλαβαίνεις αυτά ή εμένα μόνο μου φαίνονται κινέζικα. Εντάξει, τα καταλαβαίνω, αλλά το τελικό αποτέλεσμα, ξέρετε, είναι ότι μειώνονται οι πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων. Έτσι, ακριβώς. Και αυτό με τη σειρά του προκαλεί ύφεση, μείωση των εσόδων του κράτους. Γιατί ακόμη και για την νομική αξιολόγηση πρέπει να βλέπει κανείς. Να εξετάζει ποιες είναι οι επιπτώσεις των μέτρων στο εισόδημα και βεβαίως το εισόδημα είναι η βασική παράμετρος από την οποία εξαρτάται και όλη η λειτουργία της αγοράς. Εάν γίνουν απολύσεις στο δημόσιο, για παράδειγμα, αυτό θα έχει ως επίπτωση απολύσεις και στο ιδιωτικό, στον ιδιωτικό τομέα, διότι αρχίσουν να κλείνουν μαγαζιά λόγω υποκατανάλωσης. Όλα αυτά συνδέονται. Επομένως, η νομιμότητα των μέτρων, και εδώ έρχομαι στο δικό μου χώρο, έχει ως σταθερή παράμετρο την αναγκαιότητα και την προσφορότητα του μέτρου, ακριβώς δηλαδή να μετρήσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις, αν τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία και αν οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα ή αν αντιθέτως οδηγούν σε κάποια καταστροφή ή σε κάποια αναίρεση. Και αν αυτό είναι το θέμα. Φορολογούμενος να πληρώσει. Έχει την ακριβώς. Διότι η νομιμότητα των μέτρων, όπως τις θα τα πούμε συνέχεια αυτά. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Να ολοκληρώσουμε τον Βαγγέλη. Να σου ρωτήσω κάτι. Τώρα που βάλανε αναδρομικά τα 5.000 αφορολόγητο. Εδώ είναι το θέμα. Δεν πρέπει οι εταιρείες να κάνουν κρατήσεις στους εργαζομένους για 5.000 αφορολόγητο. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να δούμε την απόφαση δηλαδή, του Υπουργού. Δηλαδή Νοέμβρη, Δεκέμβρη θα τους θα κρατήσουν όλα. Σε κάθε περίπτωση, όταν ψηφίζεται ένας νόμος, βγαίνει μια απόφαση από τον Υπουργό που λέει πώς θα εκτελεστεί αυτό το άρθρο του νόμου. Δηλαδή, η μείωση του αφορολογίου στις 5.000 πρέπει με απόφαση του Υπουργού να πει ότι
εφόσον έχει αναδρομική ισχύ η εκαθάριση του φόρου, θα γίνεται τώρα, δηλαδή στο τρίμηνο που στο τρίμηνο, δηλαδή ο κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να του κρατηθούν 150 έως 200 ευρώ κάθε μήνα για να συμπληρώσει τις 700, ή θα πρέπει όπως έγινε με τις 8.000 η μείωση να από 12 το σε 8 θα του έρθει η εκαθάριση με το εκαθαριστικό της εφορίας. Άρα, άρα περιμένουμε διευκρίνηση το Μάιο του 12. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν μεγάλα κομμάτια υπαλλήλων που στο μισθό Νοέμβρη και Δεκέμβρη θα δουν τους κρατάνε αναδρομικά το 3% για την ανεργία έτσι, στο δημόσιο. Έτσι ακριβώς. Τη μείωση της παρακράτησης, τη μείωση από, 12 της παρακράτησης 8, από 12 σε 8, 8 θα τους πάνε τη μείωση της παρακράτησης από 8 σε 5 και στο δημόσιο επίσης είναι πάρα πολλοί που τους έχουν κόψει το επίδομα, πώς το λέγανε, το... παραγωγικότητας και λοιπά, και λοιπά, που τους το δίνανε στην αρχή ως κατοστάρικο και τους το κόψαν αναδρομικά από πρώτη πρώτη και τους κατάγει ένα πενιντάρικο. Το αποτέλεσμα είναι ότι αστυνομικοί, ας πούμε, μας λέγανε προχτές ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πάρουν, αν έχουν πάει κανένα δανειάκι, 200 ευρώ για να πάρουν. Ναι, θα πάνε Δεκέμβρη για να βγάλουν το μήνα. Εκεί που πάνε δύο μισθούς το Χριστούγεννα θα πάρουν 200 ευρώ. Έχω δει εγώ εκαθαριστικό που δεν είναι να, είναι να πληρώσει ο εργαζόμενος. Γιατί είχε ένα δάνειο όπως ανέφερε ο κ. Κονομ. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση πρέπει να διευκρινιστεί η παρακράτηση τι γίνεται. Πιστεύω ότι η παρακράτηση θα γίνει όπως έγινε με τις 8.000, δηλαδή θα βγει με το εκαθαριστικό. Αυτό τι πρόβλημα δημιουργεί, ότι πλέον ξέραμε ότι περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ εκαθαριστικά ήταν και παραπάνω, ήταν χρεωστικά ή μηδενικά. Πλέον του χρόνου θα έχουμε μόνο να πληρώσουμε, δεν θα έχουμε να εισπράξει κανένα. Δεν θα έχει επιστροφή φόρου κανένα. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι παιδιά. Παραμένουν, έχουν αυξηθεί βέβαια τώρα, είναι περίπου στα 100 άτομα, έτσι. Ναι. Οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνισμού της Ναυτιλίας. Αποκλεισμένη είσοδος. Αποκλεισμένη, ναι, μόνο, αυτό θέλω να διευκρινίσω, μόνο 9 ώρα θα επιτρέψουν σε συναδέλφους τους που θέλουν να κάνουν αίτηση για εισοδότηση. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα. Ναι. Και μόνο 9 ώρα θα επιτρέψουν στην είσοδο σε αυτούς να υποβάλουν τα χαρτιά τους. Κατά τα άλλα θα παραμείνουν. Και μέχρι πότε θα κάτσουν, Γιώργο, τι λένε. Όσο μέχρι να δουν, λέει. Τι να δουν. Τον Υπουργό. Πού να τον δουν τον Υπουργό. Μισό λεπτό. Είναι του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα λοιπά. Δηλαδή τον κύριο Χρυσοχοίδη ψάχνουν. Όχι, όχι. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνισμού και Ναυτιλίας. Ωραία. Είναι όλοι μαζί. Ναι, άρα λοιπόν ψάχνουν τον κύριο Χρυσοχοίδη. Κύριο Χρυσοχοίδη ψάχνουν. Ναι. Προφανώς, αλλά πού θα έρθει από εδώ, θα σε λάθος Υπουργείο. Πώς νομίζουν ότι θα έρθει η Τρόικα από εκεί. Τρόικα είπαμε. Πληροφορίες μου λένε ότι θα πάνε για την Τράπεζα Ελλάδος. Ναι, άρα λοιπόν, μήπως είναι σε λάθος σημείο οι άνθρωποι, λέω, και ταλαιπωρηθούν. Όχι, κάθονται εδώ, είπαμε, γιατί θέλουν για το ενίο μισθολόγιο, έχουν αντίδραση για τις περικοπές, για τις εφεδρείες, αυτά τα θέματα. Όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Τότε είναι στο σωστό σημείο. Τότε είναι στο σωστό σημείο. Εντάξει, το λύσει, άμα το δουν, σφυρίχτε μου πες.